Σήμερα το απόγευμα στην Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση Νοβάρτης αναμένονται οι πρώτες αντεκλήσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κάτι για το οποίο πήραμε μια γεύση ήδη από χθες. Η κυβέρνηση επιθυμεί να επιστρέψει το φάκελο στην τακτική δικαιοσύνη ως αναρμόδια, ενώ η αντιπολίτευση ζητά έρευνα σε βάθος με το σκεπτικό πως η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει την υπόθεση αυτή ως και βορεία. Οι πρώτες αντιπαραθέσεις υπήρξαν από χθες κατά την εκλογή του Προεδρείου της Προανακριτικής Επιτροπής με αφορμή την τηλεοπτική κάλυψη ημί της Επιτροπής. Το αίτημα το οποίο επέβαλε η Δημοκρατική Συμπαράταξη και υποστήριξη Χρυσή Αυγή, ΚΚΕ και Ποτάμι απερίφθη από την πλειοψηφία της Επιτροπής και συγκεκριμένα από ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξαρτήτους Έλληνες και Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας πως είναι σε πλήρη αντίθεση με τον ποινικό κώδικα και τον κανονισμό της Βουλής. Αποστάσεις κράτησε ο εκπρόσωπος από την Ένωση Κεντρών κ. Γεωργιάδης, ο οποίος θεωρεί πως ελογεύει κίνδυνος για μετατροπή της Επιτροπής σε τηλεοπτικό σόου. Ο κ. Ζοβέρδος αντέδρασε λέγοντας «Από το όλα στο φως, το όλα εν κρυπτό». Εκτός του κ. Λοβέρδου, άλλες δύο αντιδράσεις είχαμε από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση Νοβάρτης. Ο κ. Βενιζέλος, με επιστολή στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων αναφέρει πως είναι άκυρη η σύσταση της Επιτροπής γιατί το αίτημα για τη σύσταση είναι γενικό και δεν αποδίδει συγκεκριμένες ευθύνες στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι κακώς το όνομα του εμπλέκεται συγκεκριμένη υπόθεση. Και τρίτον, αναφέρει ότι πρέπει οπωσδήποτε να κληθούν να καταθέσουν για την υπόθεση οι ανώνυμοι μάρτυρες αλλά και οι εμπλεκόμενοι. Προσφυγή όμως είχαμε και από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο προς τον αντισαγγελέα Ριουπάγου, ζητώντας την αποκάλυψη των ονομάτων των προστατευόμενων μαρτύρων ή ψευδομαρτύρων, όπως τους αποκαλεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα.